Εδώ ήρθαμε, φτάσαμε και σήμερα έχουμε σήμερα πράγμα. Και έχει παρακαλώ το μενού απ' όλα. Απ' όλα έχει σήμερα. Και μάλιστα θα ασχοληθούμε και πάρα πολύ με το Power of Love, αλλά όχι εσωτερικά σαν του παιχνιδιού, αλλά εξωτερικά γιατί έχει γίνει της Πόπης το κάγκελο. Όταν λέμε της Πόπης, Πόπης. Και μάλιστα το δικό μας site σήμερα πρωί έβγαλε στα γρήγορα όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μάλιστα πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο www.grexpress.gr www.grexpress.gr, γιατί πέρα από αυτά που του Power of Love, τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, υπάρχει μία συνέντευξη η οποία είναι του 1998 του Διονύση Χινά που ανέβασε σήμερα και θα σας αρέσει πάρα πολύ, στην αυλή του σπιτιού του εκεί κάπου στα βόρεια προάστια. Και το σημαντικότερο απ' όλα, κυρίες και κύριοι, ξέρεις ότι τις τελευταίες μέρες, λόγω του Ψινάκη που βγήκε και μίλησε για το θέμα, για την πράσινη γραμμή, για την περίοδο εκείνη, επειδή εγώ το δικό μου αρχείο είναι πάρα πολύ μεγάλο και το αρχείο μου δεν αστειεύεται, έχω όλη τη συνέντευξη τύπου του Σάκη Ρουβά και του Λία Ψινάκη, του Τούρκου και όλων των ανθρώπων που ήταν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή, έχω τη συνέντευξη τύπου αυτή που είναι 42 ολόκληρα λεπτά. Αμοντάριστη. Άκοπη, αμοντάριστη. Την έχω ανεβάσει στο GR Express. Σάκη. Ναι. Να μάθεις να μην με φυλάς πριν ξεκινήσει το. Είδατε, ο έρωτας φαίνεται. Και δεν φεύγει, είναι ανεξίτηλο. Ναι, δεν φεύγει, δεν έφυγε. Δεν έφυγε, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το θέμα είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι εγώ έχω ανεβάσει άκοπη, αμοντάριστη τη συνέντευξη τύπου του Σάκη Ρουβά με τον Ηλία Ψινάκη, αν θέλετε Ηλίας Ψινάκης Σάκης Ρουβάς, του 1997, ακριβώς. Απαντάνε σε όλα. 98 δεν είπες πριν. 98 είναι του Σχοινά. Α, του Σχοινά, 97. Ναι. 98 θα δείτε και το Θοδωρή πριν 26 χρόνια. Ναι, πριν από 26 χρόνια. Κοίτα, ο Σχοινάς είναι ίδιος. Δηλαδή, μιλάμε, δεν έχει αλλάξει. Μόνο η φωνή του έχει αλλάξει. Εσύ εντάξει, έχεις αλλάξει. Έχω αλλάξει. Έχω αλλάξει. Έτσι δεν σου πω ψέματα. Λοιπόν, και επειδή το site μας θέλω να το υποστηρίξω πάρα πολύ και θέλω εκεί να ακουμπήσουμε και το παρελθόν μου, θέλω να σας πω ότι κάθε μέρα θα βγαίνει ένα βίντεο από το παρελθόν, το οποίο θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Όλα αυτά τα βίντεο ανεβαίνουν στο GR Express, στο playlist που λέγεται Style GR Best 90-99. Οπότε λοιπόν εκεί μπορείτε να μπαίνετε και να δείτε ανά πάση στιγμή ό,τι θέλετε. Αλλά όμως να επισκεφτείτε και το site, γιατί έχει άλλες πληροφορίες μέσα, όπου εκεί θα κάνουν καλό και να σας δώσουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να μην είναι μέσα στο βίντεο. Λοιπόν, αρχείο μπόλικο έχουμε, θα βγάλουμε, αλλά τώρα προς το παρόν ερχόμαστε εδώ στο σήμερα, γιατί γίνεται πανικός, κυρίες και κύριοι, και θέλω να ξεκινήσω απαλά, με τον κύριο Ζούλα, ο οποίος κύριος Ζούλας αναλαμβάνει το Sky. Όταν ακούστηκε το όνομά του, είπαν όλοι ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση, φουλ ενημέρωση, χαμός κτλ. Το πρώτο ραντεβού το οποίο θα κάνει, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Με τον Αντζούνι Λιτζαλή. Και πρόσεχε, όχι θα κάνει ραντεβού, απλά για να πάρει και άλλα προϊόντα. Πάντως, ακριβώς. Έχουμε μάθει μέσα από το Sky κάποιοι που ήταν στην ψυχαγωγία ή περίμενα απ' έξω. Είχε υποθεί μια πληροφορία ότι ο κύριος Ζούλας όντως θα κάνει ψυχαγωγία live. Δηλαδή θα έχει κανονικά ψυχαγωγικές εκπομπές και περίμεναν πολλά από αυτόν. Μετά πάρθηκε η απόφαση να μην έχει ζωντανή ροή ψυχαγωγία, οπότε προφανώς με τον Ατζούν θα ενισχύσει την ψυχαγωγία, αλλά σε reality κτλ. Υπάρχει πιθανότητα να παραδώσουν live πρόγραμμα στον Ατζούν απευθείας. Αυτό είναι ένα ακόμα. Υπάρχει μια πιθανότητα. Ναι, τώρα εξηγείται η απόφαση που και να παραδώσουν τα πάντα όλα στον Ατζούν. Βρες τη λύση σου, βάλε, κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι γουστάρεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι ψάχνουν να βρουν και άλλα προϊόντα του Ατζούν μέσα από τη φαρέτρα που έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να βγάλει και άλλο πρόγραμμα. Θα έχουν καλή συνεργασία προφανώς. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι ο Σεπτέμβρης φέρνει το πρόγραμμα του Sky γεμάτο reality. Ξεκινάει το Fortune του... Fortune, ναι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Με τον Τζιμιτσέλη 9 η ώρα. 10:15 θα μπαίνει το Survivor. 12:15 θα μπαίνει το Power of Love. Όπως καταλαβαίνεις, τρία reality, το ένα πίσω το άλλο. Το οποίο τελειώνει 26, είναι ο τελικός. Ναι, μέχρι να τελειώνει, για το Σεπτέμβριο. Ένα μήνα, ναι. Για το Σεπτέμβριο, ναι. Είπα και το Σεπτέμβριο. Είπες ξεκινάει ο Σεπτέμβριος αυτό. Ναι, είπα ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος reality. Τρία reality. Το Power τελειώνει το ένα 26. Μετά το άλλο. Το ένα μετά το άλλο. Και είναι καλά, το Power αυτό. Ουσιαστικά θα δώσει σκυτάλι μετά στα επόμενα, γιατί τελειώνει αυτό. Ναι, βέβαια. Πριν πάμε στα του Power of Love όμως, θα ήθελα πάρα πολύ να μείνουμε λίγο
στον κύριο Σεφερλή. Σήμερα το πρωί ο κύριος Σεργουλόπουλος βγήκε στον αέρα και έκανε ένα σχόλιο το οποίο ήταν κάκιστο. Δηλαδή θα μπορούσε να διαφωνήσει με το θέμα Νέμο και τα λοιπά. Για θα τα μπορούσε... non-binary... Ναι, μπράβο. Θα μπορούσε να πει την άποψή του με τελείως διαφορετικό τρόπο και όχι να υποτιμήσει τόσο πολύ έναν καλλιτέχνη και να βάλει ότι είναι μια αρένα όπου ρίχνουν τους ανθρώπους στα άγρια θηρία. Δηλαδή όλοι οι θεατές είναι τα θύματα στα άγρια θηρία που είναι ο Σεφερλής. Βέβαια βγήκε ο Σεφερλής και έδωσε την δική του απάντηση, ήταν και η δική του απάντηση ισοπεδωτική. Και οι δύο, έχουν το δικό τους δίκιο. Όμως νομίζω ότι ο Σεργουλόπουλος ξεπέρασε το όριο. Και μάλιστα καλά του τα είπε ο Μάρκος Σεφερλής που γύρισε και του είπε ότι και εσύ μέσα από την δημόσια συχνότητα ρίχνεις στην αρένα του συναδέρφου σου. Και είναι χειρότερο αυτό. Ναι, σωστά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση ότι ξεκινάει μια κόντρα ανάμεσα στον Φώτη Σεργουλόπουλο και στον Μάρκο Σεφερλή. Ένα Μάρκο Σεφερλή ο οποίος έχει ακούσει τα εξαμάξεις για το θέμα Νέμο κτλ. Και αν σκεφτείς από τις εποχές που είχε βγει και η Κονσίτα, τότε χαμός δεν γινόταν με τις επιθεωρήσεις και με τη σάτυρα και όλοι τη σχολίαζαν. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση τότε να επιτεθεί σε κάποιον που έκανε πλάκα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ, αλλά εντάξει, εγώ δεν ξέρω ποια έχουμε γίνει πολύ ευερέθιστη. Όπως δεχόμαστε στη σάτυρα, γιατί η σάτυρα είναι και του Μάρκου Σεφερλή, μπορεί να είναι ακραία για κάποιους, μπορεί να είναι νορμάλ για κάποιους άλλους, μπορεί να είναι γελία για κάποιους άλλους, μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του στη σάτυρα επάνω. Θα υπενθυμίσω ότι και κάποιοι άλλοι σατυρίζουν και ρίχνουν στην αρένα, στην αρένα στα άγρια θηρία, κόσμο και κοσμάκι που δεν το δικαιούται να γίνει έτσι. Εξαλλού για να μαζέψεις κόσμο σε μια παράσταση θα πρέπει να έχεις και κάτι παραπάνω, λίγο κάτι πιο έντονο, να μιλήσεις ίσως πιο, εντάξει δεν το πω να βρήσεις, αλλά να μιλήσεις με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή ο κόσμος θέλει να δει, δεν μπορεί να δει μια παράσταση η οποία θα είναι «Αχ, μην μπούμε αυτό, μην προσβάλλουμε τις γυναίκες», «Μην μπούμε αυτό, μην προσβάλλουμε τους γκέι», «Μην μπούμε το άλλο να μην είναι για τα non-binary». Τότε τι θα βγει να λέει ο Σεφερλής. Ναι, κάποιον πρέπει κάθε, δηλαδή, κάθε Σεφερλής να κοροϊδέψει, ναι. Δεν είναι να κοροϊδέψει, είναι ότι κάνει χιούμορ, όπως κάνει χιούμορ και με διάφορους straight ανθρώπους οι οποίοι την πατάνε ερωτικά, δεξιά-αριστερά και γελάς. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα, ξέρεις, πώς το λέει, τοξικά. Τοξικά βλέπουμε όταν εγώ ανήκω στη χή κοινότητα, μου τη θίγεις, βγάζω το βέλος να την δηλητηριάσω. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ισορροπία, γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το όριο, δεν μπορεί να μιλήσει άνθρωπος για τίποτα. Και αν έχει τα κότσια ο Σεργουλόπουλος, θα τα βάλει και με τα κανάλια που έχουν φιλοξενήσει τόσες παραστάσεις του Σεφερλή που και βρίζει και έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει και σατυρίζει. Γιατί δεν τα βάζει με αυτά τα κανάλια? Αυτή τη στιγμή τα βάζει με το ίδιο το πρόσωπο. Και Sky, τα κανάλια δεν επιλέγουν το. Ο Sky παίζει θεατρικά του φουλ και αυτό το θεατρικό ο Sky θα το πάρει. Και αυτό θα παίξει δηλαδή και αυτό ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύκολο με αυτόν τον τρόπο ο Φώτης Σεργουλόπουλος να πάρει τηλεόρατη κοινότητα μαζί του για μια φορά ακόμα, να το παίξει άξιος επαναστάτης κτλ. Και να δημιουργήσει μια εχθρότητα απέναντι στον Μάρκο Σεφερλή. Ένα Μάρκο Σεφερλή ο οποίος έχει το θέατρο αυτό 20 ολόκληρα χρόνια, έχει ένα θέατρο το οποίο το γεμίζει κάθε καλοκαίρι, δίνει τη δική του μάχη, παίρνουν μεροκάματο άνθρωποι, δουλεύουν πάρα πολλοί ηθοποιοί. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι πρέπει κάπου να βάλουμε ένα φρένο και εντάξει να κοντράρουμε για κάποια πράγματα, αλλά όχι να ισοπεδώνουμε. Και εδώ να διευκρινίσουμε ότι επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολες εποχές για τα θέατρα και ξέρουν πάρα πολύ καλά με το ίντερνετ, με τα social, το ότι είμαστε όλοι σε ένα κινητό, πόσο δύσκολο να μαζέψεις κόσμο σε ένα θέατρο και να πληρωθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ηθοποιοί, τέλος πάντων όλος ο. Πώς το λένε, όλος ο θίασος στο να μπορέσει να επιβιώσει. Αν χτυπάμε και μία παραπάνω, νομίζω ότι τα περισσότερα θέατρα στο τέλος θα έχουν πρόβλημα. Είναι σοβαρό θέμα αυτό και θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία και ξέρετε, χτύπα ο ένας, χτύπα ο άλλος κτλ. Πονάνε και οι δύο έτσι. Στην περίπτωση αυτή, ο πόνος είναι και για τους δύο, να ξέρετε. Λοιπόν, γι' αυτό ας κουλάρουμε λίγο τις μηχανές. Και να πάμε τώρα μια και κουλάρα με τις μηχανές. Θα ρωτήσω κάτι πριν φύγεις. Ναι. Επειδή ή έχεις ζήσει εποχές Μπακοδήμου Σεργουλόπουλο. Ναι. Τι πλάκες κάνανε τότε στο Fumu Live. Εδώ γελιοποίησαν κόσμο. Γελιοποίησαν κόσμο. Δηλαδή, όχι. Ήταν ωραίο όμως, γέλαγε. Θα σου πει άλλη εποχή εκεί. Δεν είναι έτσι τώρα, όπως τα λες. Κυρίες και κύριοι, θέλω να διαμαρτυρηθώ. Το δισέγγωνο της μύγας του Βαρεμένου κάνει βόλτες μέσα στο στούντιο δικό μας. Μου έχει βγάλει την ψυχή, όλο γύρω-γύρω. Να τη μύγα. Δεν είναι, είναι σκυπάκι αυτό.
δεν ξέρω τι είναι. Όχι, είναι το δισέγγωνο τη Μήγα Σοβαρεμένο. Δεν είναι. Τέλος πάντων, το δισέγγωνο βλέπω εγώ να είναι, ακόμα που σου μιλάω εγώ, τη Μήγα Σοβαρεμένο. Από εκεί και πέρα όμως τώρα να πάμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά και θα ήθελα πάρα πολύ να σας πάω προσεκτικά αυτό που βλέπετε εδώ τώρα ήταν ιδιωτικά, ήταν μόνο για συνδρομητές, να ξέρετε. Εμείς είναι να βάλουμε το live, ας το πούμε, που έκανε η Σωτηρία, το βιντεάκι που ήθελε να περιγράψει ακριβώς την κατάσταση, όλο αυτό που έγινε στο Bodrum, που συναντήθηκαν κρυφά και πήγαινε εξηγήσεις, και κρυφά. Πριν εξηγήσεις, να πω, γιατί θα πάει τώρα σε άλλο θέμα, όπως βλέπω το βίντεο, να πω λοιπόν ότι εμείς δεν βάζουμε ήχο, αλλά όμως βλέπετε εδώ τώρα τις διαμαρτυρίες του κόσμου μέσω Twitter και το πώς επαναστατούν για το θέμα ότι έβαλε συνδρομή για να μπορούν να μαζεύουν κόσμο. 9.49, όπως ήθελε να παρακολουθήσει σχεδόν 10 ευρώ. Όποιος ήθελε να παρακολουθήσει τα συγκεκριμένα story και τα συγκεκριμένα live που θα κάνει η Σνομπαρία, η Σωτηρία. Κάθε μήνα συνδρομή 10 ευρώ. Τι είπε, πριν πάω στο να αναλύσουμε το τι σημαίνει αυτό που έκανε και γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται και τι ακριβώς συμβαίνει, πες μας ακριβώς τι είπε στο... Στο βιντεάκι. Ναι, στο βιντεάκι είπε ότι... Τι θες να μάθεις ακριβώς. Όχι, τι είπε, παιδί μου, τα βασικά. Τα βασικά είπαμε, δεν εξήγησα πριν, ότι είπε για τον Bodrum, ακριβώς ότι η παραγωγή δεν ήθελε να τους είπε να μην αποκαλύψουν ότι τελικά έγινε αυτή η συνάντηση και ο Πελετιέ θα πήγαινε στο δωμάτιό της, αλλά το αποκάλυψε ο Δήμος, τέλος πάντων, ας το πούμε, εκδικητικά, επειδή βγήκαν τα δικά του στη φόρα. Ουσιαστικά δεν είπε κάτι παραπάνω, είπε αυτά που γνωρίζαμε, αλλά για να πάρουν προφανώς τα 10 ευρώ, το παρουσίασαν και έβγαλε και κάποια βιντεάκια που ήταν μαζί στον Bodrum με τον Πελετιέ. Ωραία. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν για τους τύπους οι οποίοι πιστεύουν πάρα πολύ ότι μέσω συνδρομής θα μάθουν κάτι παραπάνω για το Power of Love. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και συνδρομή να πληρώσετε, τα βιντεάκια κυκλοφορούν μετά. Ναι, βέβαια. Εμείς βέβαια δεν βάζουμε ήχο, δεν λέμε τι, απλά βλέπετε την εικόνα αυτή τη συγκεκριμένη. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Είναι απαράδεκτο, παιδιά τα οποία μπήκανε μέσα και τους μάθαμε γιατί έπιασε ένα στο χέρι του άλλου, γιατί ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή μπήκαν μέσα στο σπίτι της αγάπης. Και έγινε ένα παιχνιδάκι εκεί και τώρα σου λέει, εμείς όλη η Ελλάδα είναι στα πόδια μας, πάμε να τους αρπάξουμε. Αυτή τη στιγμή, σκεπτόμενοι πονηρά, αυτοί οι δύο θέλουν να τα αρπάξουν. Θέλουν να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη μας. Και δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι είναι αθώοι, έχουν αθώα σκέψη, αφήνουν το χέρι τους να μπει στην τσέπη τους. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί θα πλήρωσαν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κοίτα να σου πω, εδώ το θέμα είναι ότι μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι fans, που όντως είναι fans, οι οποίοι μικρά παιδιά θα είναι, μπορεί να μην έχουν τα 10 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά σε αναγκάζει με κάθε τρόπο να βρεις αυτά τα 10 ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσεις να τους παρακολουθήσεις. Δηλαδή κάνουν επιλογή ατόμων και επιλογή fans που μόνο αν πληρώνεις μπορείς να βλέπεις κάποια πράγματα. Να πούμε ότι κάναν στο TikTok και κοινό, μάλλον δεν ήταν κοινό, κάναν live και καλά από διαφορετικά παράθυρα. Βέβαια, από ό,τι υποψιαζόμαστε, επειδή είναι στο ίδιο σπίτι, μέσα στο ίδιο σπίτι ήταν απλά σε διαφορετικά δωμάτια, γιατί δήλωσε η Σωτηρία ότι και καλά είναι στο πατρικό της και ο άλλος στο σπίτι της προφανώς. Αυτό γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, για να μαζέψουν, δηλαδή υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός στο στείλτε μου λεφτά, αυτό που λέγαμε, ποιος θα μαζέψει τα περισσότερα, αυτά τα λιονταράκια και τα τριαντάφυλλα, έτσι ώστε να νικήσει, υποτίθεται, ο καλύτερος. Νίκησε βέβαια η Σωτηρία. Αλλά και με αυτόν τον τρόπο πάλι προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα. Δείχνουν μια απεγνωσμένη προσπάθεια, πριν ακόμα τελειώσει το Power of Love, να μαζέψουμε χρήματα. Να τα αρπάξουμε τώρα που συζητιόμαστε, πριν ξεκινήσει το Survivor, και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν ξεκινήσει το Survivor θα καπελωθούν αρκετοί οι παίκτες, γιατί πάντα οι παίκτες του Survivor υπερισχύουν σε σχέση με άλλους παίκτες. Λοιπόν, αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια να ενωθούν όχι σαν ζευγάρι, γιατί και ο ίδιος ο Πελετιέ δηλώνει ότι δεν είναι ζευγάρι με τη Σωτηρία, αλλά είναι μαζί στη Θεσσαλονίκη και υποτίθεται εκπαιδεύει δωρεάν τον αδελφό της. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να πάρουν το δεκάρικο, δηλαδή 10 από εδώ, 5 από εκεί. Αυτή η κίνηση έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει και από άλλα ζευγάρια. Αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και γι' αυτό μια εξέλιξη. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δυστυχώς υπάρχουν παιδιά, όπως είπε και η Έννα λίγο πιο πριν, τα οποία μπορούν να ζητήσουν και δανεικά για να μπορέσουν να βάλουν το δεκάρικο αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο πολύ αθώοι. Αυτοί λοιπόν οι δύο, οι οποίοι ξεκάθαρα μπήκαν από την αρχή για να πάρουν
followers για να μπορέσουν να ελιχθούν μέσα από τα social media και να μπορέσουν να βγάζουν λεφτά καθισμένοι σε ένα κρεβάτι, σε ένα καναπέ, καθισμένοι σε ένα σπίτι μέσα, κοινώς δύο τεμπέληδες δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να κάθονται και απλά να πληρώνονται, χωρίς να δουλέψουν καθόλου, χωρίς να κουράζονται, πουλώντας ένα ζευγάρι το οποίο είναι ανύπαρκτο, ένα ζευγάρι το οποίο από αυτά που έχουμε δει τουλάχιστον εμείς διαφωνούν στο 99%. Ένα ζευγάρι το οποίο δεν το πιστεύει κανένας. Ενώ η Σωτηρία, επειδή ήδη έχει δηλώσει ότι έχει μαγαζί με piercing και τατού, αν διαφήμιζε το μαγαζί της με αυτόν τον τρόπο, ελάτε ο κόσμος να έρθει, θα λέγαμε μπράβο. Η κοπέλα χρησιμοποιεί ουσιαστικά με ωραίο τρόπο τη δημοτικότητα που έχει μέσα από, από το Power of Love να γεμίσει η επιχείρησή της. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, δεν θα λέγαμε τίποτα. Ελάτε στο μαγαζί μου να κάνετε τατουάζ, δηλαδή να σας παρέχω υπηρεσία για να πάρω λεφτά. Αυτό που λες όμως εσύ είναι πάρα πολύ σωστό. Βέβαια, επειδή όντως υπάρχουν πολλοί fans και μας στέλνουν, λέει, τι σας νοιάζει εσάς, και στην Αμερική γίνεται από όλους. Παιδιά, και στην Αμερική η Kardashian τσόντα είχε βγάλει και έγινε γνωστή. Να βγάλουμε και εμείς το ποπό μας έξω για να πάρουμε λεφτά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, επειδή το κάνει ο άλλος, θα το κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι αυτό. Μόδες είναι αυτά. Δεν είναι αυτό. Είναι μια κοροϊδία ξεκάθαρη. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παμπώνυρος, ο οποίος βέβαια πρέπει να σας πω ότι η αδερφή του. Δεν ξέρω, είναι αδερφή του, μια Όλγα Πελετιέ, η οποία έρχεται και μας απαντάει από κάτω στα δικά μας βίντεο κτλ. Ξεχνώντας ότι εμείς έχουμε στα χέρια μας τα βίντεο όλα αυτά τα οποία ήταν υποτιμητικά για τη γυναίκα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα θέλει να μας πει ότι πόσο αθώος είναι ο αδερφός της, δεν ξέρω τι είναι. Θέλει να μας δείξει ότι είναι ένα πανέξυπνο παιδί και έχει βγάλει το Cambridge. Ναι, ότι έχει σπουδάσει. Ναι, ότι είναι σπουδασμένο. Ωραία, είναι τεμπελαράς με πτυχίο. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να σπουδάσεις για να το παίξεις έτσι όπως το παίζει αυτός και μάλιστα με έναν τρισάθλιο τρόπο. Εγώ δεν αντέχω όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ εγώ να μην μιλήσω ανοιχτά και να μην κάνω την αποκωδικοποίηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται να εκμεταλλευτεί την πιτσιρικαρία. Και όπως είδατε σε βίντεο το οποίο είχαμε δείξει κι εμείς πριν από 2-3 μέρες, δείξαμε ότι τον ακολουθούσαν 100 πιτσιρίκια, 100 πιτσιρίκια τα οποία πιτσιρίκια κάνουν την πλάκα του. Δηλαδή, τα περισσότερα από αυτά πήγανε για να δούνε. Τι καραγκιόζης είναι αυτός. Γιατί με αυτά που λέει δεν μπορεί να συμφωνεί με τα παιδάκια αυτά. Απλά πάνε και γελάνε. Και αυτός νομίζει ότι είναι όλοι θαυμαστές του, ότι είναι φαν του, ότι έχει μαγέψει όλο τον κόσμο. Δεν μας έχει μαγέψει. Αναρωτιόμαστε, πιστεύει ότι τον πιστεύουμε. Και επειδή μας στείλατε μηνύματα σχετικά με τα προηγούμενα βίντεο που είχαμε αναφέρει για το καρκίνωμα. Όταν λέμε καρκίνωμα, παιδιά, είναι μια κατάσταση. Μια κατάσταση, όταν λέμε καρκίνωμα, είναι ότι μια κατάσταση η οποία δεν είναι σωστή και αν επεκταθεί θα προκαλέσει ζημιές. Αυτό είναι, δηλαδή είναι μεταφορικό. Εντάξει, αν χρειάζεται ειδική επεξήγηση για να καταλάβουμε τι σημαίνει σε ένα παιχνίδι μέσα καρκίνωμα και θεωρούν ότι εννοούμε το καρκίνωμα του ενός ανθρώπου, είναι λάθος. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε διαξίες, γιατί δεν είναι και ηλίθιο να κάνουμε να το εξηγούμε κιόλας. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Σωτηρία, η Σνομπαρία, πιστεύει ότι μας έχει πιάσει κοροϊδά. Όχι εμάς, κάποιο κοσμάκι. Λοιπόν, την πληροφορώ ότι αυτό είναι μια ηλικιότητα που κάνει και αν ενώ ήταν να εξαφανιστεί κανένα εξάμηνο, τώρα θα εξαφανιστεί σε κανένα δίμηνο. Και θα εξαφανιστεί άσχημα και με πολύ κακό απόϊχο. Δηλαδή θα ακούγεται γύρω-γύρω ότι αυτή το μόνο που κοίταξε ήταν πώς θα τα πάρει. Πώς θα τα αρπάξει. Και πολλοί λένε ξαφνικά μας αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο γιατί ταιριάζει με τον Πελετιέ. Το ότι ενώ είναι ένα φυσιογνωμικά ένα αθώο κοριτσάκι, ξαφνικά βλέπουμε ένα περίεργο τρόπο που προσπαθεί να προωθήσει επιπληρωμή αυτή τη σχέση. Η οποία ποτέ δεν υπάρχει κιόλας. Δηλαδή ότι δεν τα έχουν, δεν έχουν τίποτα. Κοίταξε, αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή είναι ότι παίζουν με τον κόσμο. Γιατί κρατάει αυτή τη στάση ο Παμπώνυρος, γιατί τώρα σου λέει στα δικά μας social media μέσα θα περιμένουν πότε θα ολοκληρωθεί η σχέση. Να την αναφέρουμε, να το συζητήσουμε, να παίξουμε με αυτό κτλ. Νομίζω ότι θα παίξουμε τον κόσμο. Αλλά αυτό είναι μια αληθιότητα και πραγματικά σας μιλάω. Ενώ τη Σωτηρία την έλεγα με πολύ πολύ συμπάθεια στην αρχή, ιδιαίτερα του παιχνιδιού. Τώρα καταλαβαίνω για μία φορά ακόμα τι σημαίνει να είσαι θεατρίνος. Η κοπέλα έπαιξε πολύ ωραίο ρόλο για να πάει να μαζέψει κόσμο. Είναι και ένα γλυκό κοριτσάκι, πολύ όμορφο, ίσως η ωραιότερη μέσα εκεί. Και αυτή τη στιγμή δουλεύει τον κόσμο. Αλλά ξέρετε κάτι, ένα 20χρονο δεν μπορεί να μας δουλέψει.
έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Αυτή έχει πιασμένο το κρυκάκι εδώ, ετοιμήνει για να την τσακώσουμε και την πετάξουμε έξω. Για να μην λένε ότι έχουμε αρνητικές διαθέσεις. Όχι, εγώ έχω αρνητικές διαθέσεις. Ναι, να τονίσουμε. Εγώ έχω αρνητικές διαθέσεις. Εάν ο Πελετιέ, όπως είχε βγει και είχε πει, παιδιά, ελάτε να κάνετε εγγραφή τα ζευγάρια που θέλετε, life coaching, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Ναι. Συμβουλές στα ζευγάρια, πώς να είναι μαζί. Ελάτε να κάνετε εγγραφή και καλά δωρεάν. Όχι, okay, εκεί δεν είπε κανένας τίποτα, να τα πάρει με τη δουλειά του. Okay. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν τα παίρνουν με τη δουλειά τους. Επαναλαμβάνω, δεν με απασχολεί αυτό που έπρεπε να κάνουν και δεν κάνανε. Mm-hmm. Με απασχολεί αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά που δεν κάνανε. Κακώς δεν τα κάνανε. Αυτά τα κάνει όμως ένας υγιής, έξυπνος άνθρωπος. Αυτοί δεν είναι έξυπνοι. Βέβαια, είναι πονηροί. Υπάρχει και κάτι άλλο εξοργιστικό που πρέπει σίγουρα να το σχολιάσουμε. Βγήκε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται ο Πελετιέ και μιλάει για το μικρό αδελφό της Σωτηρίας και λέει ότι κανονικά. Που είναι ανήλικος νομίζω κιόλας, κανονικά για την εκπαίδευση που του κάνω και προχωράω, λέει μισή ώρα για να έρθω να τον πάρω, θα έπρεπε να παίρνω 1.000 ευρώ, γιατί δεν είμαι πλούσιος, έπρεπε να πληρωθώ. Όμως εγώ το κάνω δωρεάν για τους λόγους, τέλος πάντων τους δικούς του κτλ. Βγαίνουν να πούνε αυτά τα πράγματα, δηλαδή συγγνώμη, έχει το πιτσιρίκι να σου δώσει 1.000 ευρώ να το εκπαιδεύσεις, άμα δεν το κάνεις δωρεάν. Θα μας τρελάνει. Όχι αυτό μόνο, μισή ώρα περπατάς καλά, δεν παίρνεις ένα ταξί, τι ταξί. Τόσο άφραγκος είσαι. Θα μαζέψεις τώρα από τα δεκάρια. Ξεφτιλίκι. Ξεφτιλίκι. Περπατάς μισή ώρα για να πας στο σπίτι του παιδιού και το λες. Εγώ δεν τρεπόμουν να το πω. Πάρε ένα ταξί, πάρε ένα λεωφορείο τέλος πάντων. Πώς θα σου στοιχήσει. 2 ευρώ, 3 ευρώ, δεν ξέρω πώς θα σου στοιχήσει το λεωφορείο. Πάρε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Να πούμε όμως εδώ. Τι να πούμε, ρε Σίγουρα. Όχι, όχι, περίμενε. Είναι εντός εγωγικών, δεν είναι μόνο. Είναι ας το πούμε και εκμετάλλευση του μικρού, ο οποίος προφανώς του αρέσει όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει. Το ότι αυτό το. Το παιδί, θα πούμε, ο Σάββας, ο αδερφός της Σωτηρίας, μπαίνει και αυτό σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή, το ότι μου κάνει χάρη ο Πελετιέ να με εκπαιδεύσει. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να παίρνει 1.000 ευρώ. Που αν έπαιρνε 1.000 ευρώ μεγάλα, δεν θα ζητάγε τα 10 ευρώ από τη συνδρομή, ούτε τα TikTok και τα αυτά. Και δεν θα πήγαινε με τα πόδια μισή ώρα. Δεν θα πήγαινε με τα πόδια μισή ώρα, θα έπαιρνε ταξάκι. Ναι, τέλος πάντων, αυτά τα βίντεο μην τα βγάζει, είναι προκλητικά. Δεν υπάρχει λόγο. Και όχι, όχι με το παιδάκι. Δείχνει ότι επάνω στο να πατήσει, πατάει επιπτωμάτων στην κυριολεξία, όχι στην κυριολεξία, πατάει επιπτωμάτων για να μπορέσει να αναδείξει τον εαυτό του όσο γίνεται περισσότερο. Να, εγώ δίνω συμβουλές στο μικρό. Χέρις, ναι. Είμαι ανοιχτό χέρι. Κοίταξε, φτιάχνω την οικογένεια τη παραλίγο δικιά μου. Που θα δούμε αν θα γίνει δικιά μου. Μπείτε μέσα, πληρώστε 10 ευρώ για να δείτε αν θα γίνει δικιά μου ή δεν θα γίνει. Μάλιστα στο βίντεο αυτό που στο συνδρομητικό γύρισε και είπε ότι δεν έχουν κάνει σεξ. Δεν κάναν σεξ. Δηλαδή απλά συναντηθήκανε, κοιμηθήκανε στο μαζί, αλλά δεν άγγιξαν σαν. Ναι, αλλά πριν λίγες μέρες πάλι είχε βγάλει βίντεο και είπε ότι εγώ δεν έχω σχέση λέει ακόμα τη Σωτηρία, γιατί συναντιόμαστε μόνο στο πλατό. Οπότε λέει άλλα ντάλλον, συναντιόμαστε στο πλατό και είναι λίγες οι ώρες. Και λέω συγγνώμη, και η Μαρκέλα δεν είπε ότι ανέβαινε πάνω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Και καλά καθόντουσαν και μιλάγανε. Και η Μαρκέλα κοιμότανε, δεν ξέρω τι έκανε. Λοιπόν, από τη μία λέει ότι δεν την έχει γνωρίσει καλά γιατί ήταν μέσα στο παιχνίδι και την άλλη συναντιόντουσαν και ήταν μια χαρά και όλα οκ okay στο boardroom. Αυτό δεν μας απασχολεί όμως το Δωρή, το αν έχουν κάνει σεξ ή όχι. Όχι. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν. Άσε με να ολοκλήρωσω αυτό που θέλω να πω. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί θα πουλήσουν ακόμα και το πότε θα κάνουν έρωτα. Εντάξει, ναι. Αυτοί πάνε να πουλήσουν τα πάντα. Είναι αυτό πραγματικά με βγάζει τα ρούχα μου. Αυτή τη στιγμή το πιο άγνο πράγμα μπορεί να συμβεί σε ένα ζευγάρι, να είναι ερωτευμένοι, να περάσουν, δηλαδή να δεθούν αρμονικά και όμορφα και ωραία, αυτοί πάνε να το πουλήσουν. Αυτό είναι ανήθικο. Το να πουλάς αυτό. Τι διαφορά έχει από την τσόντα. Προσέξτε, η τσόντα, η λεγόμενη, είναι ξεκάθαρη. Θα πάνε να δεις πώς θα το κάνουν αυτοί. Εδώ το θέμα δεν είναι πώς θα πάνε να το κάνουν αυτοί. Είναι πότε θα μπορέσουν να το κάνουν αυτοί. Και είναι με την αγωνία όλοι. Θα τη ρίξει το κρεβάτι, δεν τη ρίξει το κρεβάτι. Γιατί τι άλλο μπορεί να περιμένει ένας από ένα συνδρομητικό. Τι υπονοεί, κλειδώνω και θα πληρώσετε για να δείτε. Ότι θα δείτε κάτι που δεν μπορούν να δουν ελεύθερα οι άλλοι. Τι είναι αυτό από ένα ζευγάρι που δεν μπορούν να δουν ελεύθερα οι άλλοι, ρωτάω εγώ. Πατούσες. Τι. Προφανώς να ολοκληρωθεί όλο αυτό το δέσιμο. Ό,τι και να είναι, Έλενα, ό,τι και να είναι, αυτό ήταν αισχρό. Και μάλιστα πρόσεξε. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμα. Και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Εμένα μου έκανε εντύπωση που δώσαν την παραγωγή, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπογράφουν κάποια συμβόλαια στα οποία δεν μπορούν να αποκαλύψουν ουσιαστικά backstage από ένα παιχνίδι. Δηλαδή ο Ατζούν φέτος είναι πάρα πολύ χαλαρός. Είπε η Σωτηρία ότι μας είπαν την παραγωγή να μην το πούμε, οπότε κάλυψαν την παρανομία τους. Η καραβά του το έπαιζε Κινέζα. Έλενα,
Ότι δεν ήξερε που ήξερε. Εγώ δεν είμαι μαλάκας να κάτσω τώρα να ασχολούμαι με αυτό. Γιατί δεν ασχολούμαι με αυτό? Γιατί εφόσον αποκαλύφθηκαν όλα αυτά τα πράγματα, μετά είτε έχει πει παραγωγή είτε δεν έχει πει παραγωγή, έχουν γίνει πιο χοντρά από αυτά που λέει η παραγωγή. Είπαμε ότι το παιχνίδι όλο είναι φτιαχτό. Είπαμε ότι ένα παιχνίδι για να γελάμε. Είμαστε εδώ και κάνουμε αποκωδικοποίηση και γελάμε. Ξεφυλίζει το Sky καθημερινά. Πρώτα απ' όλα, ο Πελετιέ δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Δεύτερον, με αυτό που κάνανε τώρα με συνδρομή να μιλάνε με τον κόσμο, που δεν έχει λήξει το παιχνίδι, που είναι περιουσιακό στοιχείο του Ατζούνα ακόμα αυτοί οι δύο, πρέπει να λογοδοτήσουν και να πούνε για ποιο λόγο το κάνανε αυτό και να τιμωρηθούν. Θα έχουν κίτρινη κάρτα ή κόκκινη κάρτα? Κίτρινη ή κόκκινη? Κίτρινη ή κόκκινη? Κυρία Καραβάτσου. Τελειώσαν τα γυρίσματα. Όχι, μπορεί όμως, επειδή δεν έχει γίνει ο τελικός, λένε που έχει γίνει και ο τελικός. Αλλά εάν δεν γίνει ο τελικός, θα σου βάλουν τη κόκκινη καρτούλα. Ναι, αλλά δεν το βλέπω. Πού θα το δείξουν, σε ποιο επεισόδιο? Αφού έχουν γίνει. Λέω, εάν, όπως λένε, αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός δεν έχει γίνει, εάν όντως δεν έχει γίνει. Ναι. Δεν έχει γίνει, τότε λοιπόν πρέπει να του πούμε: παιδιά, κάνατε κάποια λάθη, κόκκινη καρτούλα. Και δεν θα βγείτε εσείς πρώτοι, ας το πούμε. Ναι, ναι, όξω από εδώ. Ή η κίτρινη κάρτα μένετε στην απέξω, δεν ψηφίζεστε. Τέλος πάντων, το θέμα λοιπόν δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν ανέχομαι να πιάνω το τηλεθεατή κοροϊδό. Και ξέρετε, κοροϊδό μπορεί να πιάσουν μόνο τα μικρά παιδιά. Δηλαδή από 14 έως 18 ετών μπορεί να πιάσουν εύκολα κοροϊδό από κάτι τέτοιο. Όχι κοροϊδά. Η περιέργειά του να του οδηγήσει να δώσουν το δεκάρικο. Βέβαια, εδώ το συνδυάζουν με το Spectre Survivor που λένε και αυτοί δεν κάλανε αρπαχτές που πήγαιναν και καλά σε κάποια event και ξέρουμε ότι μπορεί κρυφά να πληρώνονταν. Είναι τελείως διαφορετικό, παιδιά, αυτό από το να. Γιατί δεν ξέρεις, δεν έχει αποδειχτεί ποτέ ότι όντως κάποιος που πηγαίνει σε ένα event πληρώνεται. Όπα. Έτσι. Όπα. Να πληρώνεται. Να πληρώνεται. Πληρώνει ο κόσμος που τους βλέπει καθόλου? Όχι. Τους πληρώνει αυτός που κάνει την εκδήλωση. Βάλανε συνδρομές. Για να με δείτε να μιλάω εγώ, θα με πληρώσετε. Ναι, γιατί πληρώνει, μπορεί να πληρώσει και επιχείρηση. Μα το θέμα δεν είναι αν θα πάρουν, και βέβαια να πάρουν λεφτά. Μακάρι να πούμε τα παιδιά, μακάρι και ο Πελετιέ με την. Άμα πάει σε κάποιο εστιατόριο. Να πάρουν να του πληρώσουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αποκτήσει με τη φήμη. Αλλά απέκτησαν μια φήμη και λειτουργούν παμπώνυρα. Λειτουργούν, βλέπω την τσέπη σου ευθέως. Γιατί αν κρίνει από τα παιδιά που ήταν δίπλα στον Πελετιέ, του φάνησαν μικρά παιδιά. Που σημαίνει ότι αυτό είπα. Ναι, αυτό είπα. Ήταν μικρά παιδιά. Αυτό είπα. Ότι ήταν 100 παιδιά μαζεμένα, τα οποία ήταν πιτσιρίκια. Mm-hmm. Τα οποία πιτσιρίκια δεν πάνε να πήγαν εκεί πέρα γιατί το θαυμάζουν. Τα περισσότερα πάνε να πήγαν εκεί για να τον δουλέψουν. Γιατί εγώ θυμάμαι εγώ παιδάκια να μαζεύονται γύρω από άτομο και έχουν πάει όλοι για να τον δουλέψουν. Και αυτό νομίζω ότι το θαυμάζανε κτλ. Θυμάμαι εγώ, μην πω τώρα ποιο άτομο ήταν. Λοιπόν, και τη χαρά κτλ. Και όλοι από την πίσω την πλάτη του γελάγανε. Λοιπόν, μπορεί και εκεί λοιπόν να ήταν μια κωμωδία μπροστά του. Γιατί για μένα κωμωδία ήταν αλλά αυτό που έκανα. Αλλά υπάρχουν και πιο άφαπαιδα και που όντω μπορεί επειδή του βλέπουν στο γυαλί να του έχουν. Ναι, και αυτό μέσα. Και αυτό μέσα. Είπα οι περισσότεροι, δεν είπα όλοι. Είπα κάποιοι είχαν πάει γιατί σου λέει αυτοί έκαναν κάτι που δεν κάνω εγώ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι απλό, Έλενα. Τα παιδιά αυτά λειτουργούν παμπώνυρα και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό είναι ξεφτιλίκι στην κυριολεξία. Αλλά όμως, κοίταξε τώρα και είναι η φάση, ρε, εσύ, Έλενα. Εν τέλει. Άλλο ζευγάρι, δεν βάζει συνδρομή, αλλά όμως μας προσκαλεί να πάμε να τους δούμε και προσέξε εδώ το ζευγάρι πάρα, ναι, πάρα, πάρα πολύ. Ξαφνικά βλέπουμε μία ανάρτηση από την Γλυκερία που φαίνεται να είδανε και το άλλο ζευγαράκι, τη Σωτήρια και του Πελετία και σου λέει ας κάνουμε και εμείς κοινό προφίλ. Άνοιξαν κοινό προφίλ, καλούν τον κόσμο να τους κάνει follow, Αναστάσεις Γλυκερία Vlogs, που σημαίνει ότι θα βγάλουν κάποια βιντεάκια και φυσικά και TikTok κοινό, που θα κάνουν κοινά live και αυτοί, δεν λέει τίποτα για συνδρομή, αλλά έτσι επειδή έτυχε τις μέρες αυτές, δηλαδή τη χθεσινή μέρα που ξεκίνησε η συνδρομή της Γλυκερίας, να δούμε και αυτή την ανάρτηση, λέμε μήπως έχουν το ίδιο δρομολόγιο ή απλά θέλουν να μοιραστούν με τον κόσμο τον έρωτά τους, γιατί εδώ πέρα είναι ζευγάρι. Εδώ, δηλαδή δεν, ναι, λένε ότι εδώ δεν είμαστε. Όμως, λένε και ότι θα κάνουν ταξίδια πολλά και οπότε φτιάχνουν ένα blog ταξιδιών και τα λοιπά και θα ανεβάσουν, θα κάνουν αναρτήσεις για τα ταξίδια τους και να δίνουν στον κόσμο πράγματα. Ότι θα έχουν δηλαδή περιεχόμενο. Να θα έχουν περιεχόμενο από τα ταξίδια τους. Οπότε ναι. Μπορεί εκεί πέρα, μπορεί όμως να δικαιολογήσεις και τη συνδρομή. Δηλαδή σου λέει εγώ κάνω ταξίδια, πληρώνω, βλέπεις το περιεχόμενο και θα πληρώσεις. Ξεκόλα μου με τη συνδρομή, εδώ δεν το κάνουν άλλοι και άλλοι που έχουν 500.000 άτομα και είναι στο χώρο μέσα, δεν πλάκα μου κάνεις. Εγώ σου λέω όχι, ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, μην συνέπεσε. Μου πάσε, συνέπεσε, αλλά εντάξει, να μην μου πάσε, δεν είναι. Μπορεί, μην τυχόν να ανοίξουν συνδρομή, μα το Θεό, εδώ θα είμαστε.
Δεν και... ανοίγουν συνδρομή αυτοί. Αυτοί απλά προσκαλούν τον κόσμο έτσι ώστε να διαφημίζουν τα μέρη που θα πηγαίνουν. Το γνωστό παλιό κόλπο. Η Λυκερία μου φαίνεται λίγο έτσι. Το Ρεσί, Έλενα, άκουσε με λίγο. Τι κάνουν όλοι όσοι ταξιδεύουνε. Διαφημίζουν τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία που πάνε και μένουν μέσα εκεί πέρα και βγάζουν λεφτά. Καλά, μην ξεχνά πέρα από αυτό ότι εάν κάνουν και live κοινά στο TikTok θα βγάλουν και από εκεί λεφτά. Έτσι. Ναι. Εντάξει, πέρα από αυτό, θα δούμε. Αυτό που αφήνει η Λυκερία να βγει είναι ότι θα κάνουν ταξίδια. Στα ταξίδια αυτά έχει πληρωμή. Οπότε αυτοί δεν αναγκαμπάνουν συνδρομή, έχουν ανάγκη τον κόσμο να μαζευτεί για να τους βλέπει και να πάρουν περισσότερα λεφτά από επιχειρήσεις. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Από περιέργεια, ένας άνθρωπος 45 χρονών, ναι, δικηγόρος θα μπορεί να φεύγει συνέχεια ταξίδια, κανένα δικαστήριο δεν έχει. Δεν ξέρω αν μόνο το έτσι ρωτάς εμένα. Όχι, λέω, δεν ξέρω. Ο καθένας με τα προβλήματά του. Μπορεί να φεύγουν Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ξέρω γιατί, τι να σου πω εγώ. Πάντως το θέμα είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτοί είναι έντιμοι απέναντι στον κόσμο. Είναι έντιμοι. Κάτι θα δώσουν κιόλας παραπάνω. Δεν θα πουλήσουν τον έρωτά τους, γιατί ο έρωτας πώς θα τον πουλάς. Μία, δύο, πέντε, δέκα, θα βγάλεις πατούσες, θα βγάλεις τον αγκώνα, θα βγάλεις το λαρίκι, θα βγάλεις λίγο τη μητούλα, θα βγάλεις το αυτάκι το ένα. Πόσο ακόμα μετά. Εντάξει, κάπου τελειώνει και αυτό το σώμα. Αν πατούσες να το σταματήσεις, γιατί το μυαλό μου πάει στο OnlyFans. OnlyFans, ναι. Μα από εκεί ξεκινάει. Και μετά από εκεί έρχεται, μην νομίζεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως ότι στο Power of Love δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά έχουν καβαλήσει τον Γκάλαμον. Να δω τώρα εγώ το άλλο ζευγάρι τι θα κάνει. Ο Δήμος με την ο Αντριάννα. Ο Δήμος που είναι ριαλιτάς, που πάει από reality σε reality και η Αντριάννα να δω τι θα κάνουν σαν ζευγάρι. Αλλά προσωρινά τα παιδιά εντάξει, κάνανε ένα live από τις διακοπές τους, δεν είδαμε κάτι περίεργο. Εντάξει, αυτή είναι και ουσιαστικά αποκάλυψαν τον τελικό του Power of Love. Εξάλλου η Αντριάννα, υποθέτω επειδή είναι και δημοσιογράφος. Ναι, ξέρει να διαχειριστεί τα πράγματα. Και ξέρει και κάπου θα θέλει σίγουρα. Ναι, υποθέτω να. Ξέρει να διαχειριστεί. Ναι, αυτή να είναι η διαχείριση. Αυτή θα του προφυλάξει. Όμως τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να φύγουμε από αυτούς και να πω για μία φορά ακόμα ότι σκέφτονται παμπώνυρα η σωτηρία με τον Νικολάκη και ότι αυτό θα τους βγει. Σε αδιέξοδο, ας πούμε. Δεν το λέω γιατί αυτό που πήγα να πω τώρα ήταν και χοντρό. Οπότε άστρο, τους πάω απαλά ακόμα. Αν το συνεχίσουν το παραμύθι με τις συνδρομές, θα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω το εξής. Εν τέλει αξίζει ή δεν αξίζει, Α, για την Κατερίνα Σαλακά, τι είναι αυτό που έπαθε. Τι έπαθε η γυναίκα. Δηλαδή, με ένα ουσιαστικά story που έκανε, ανέρεσε όλη τη δουλειά της, να το πω έτσι, αυτό ουσιαστικά που προωθεί. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είναι coach αυτοπεποίθησης και ξαφνικά βλέπουμε. Όλο αυτό που έπαθε γνωρίζετε στη συναυλία της Σάτι που παρερμήνευσε στο ότι δεν θα συμμετείχε στην παράσταση αλλά θα ήταν στο κοινό κάτω, οπότε δεν της επέτρεψαν και όπως είπε η ίδια της φέρθηκαν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο να μπει στα καμαρίνια. Είδαμε ότι έβγαλε και ένα story που ουσιαστικά έκλαιγε και ένα άλλο που έλεγε δεν μου έχουν φερθεί ποτέ έτσι. Ενώ τις προηγούμενες φορές όλα τα story που έκανε και όλα αυτά και στο TikTok τα βιντεάκια έλεγε «Είμαι γεμάτη αυτοπεποίθηση. Μπαίνω σε ένα χώρο και ο χώρος δεν ξέρω φωτίζει». Ξαφνικά με αυτά που είδαμε, δηλαδή το ότι της έτυχε ένα τέτοιο περιστατικό και δεν είχε την ψυχραιμία να συμπεριφερθεί σωστά, ξαφνικά είναι σαν να λέει στους, πώς να το πω τώρα, δεν τους πελάτες, στους ναι, ασθενείς, γιατί όταν είναι κάποιος και πηγαίνει, ας πούμε, τέλος πάντων, ναι, στους πελάτες. Σαν να λέει ότι αν σας τύχει κάτι τέτοιο, δεν θα έχετε ψυχραιμία, θα συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ούτε αυτοπεποίθηση είδαμε, ούτε να το διαχειριστεί σωστά και να βγάλει κάποια story τα οποία είχε απορία ο κόσμος και λέει, συγγνώμη, αυτή η συγκεκριμένη που είναι life coach και coach αυτοπεποίθησης σε ένα δύσκολο περιστατικό συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και δεν κρατάει την ψυχραιμία της. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο στενός κύκλος της Μαρίνα Σάτι έδωσε την απάντησή της και είπε ότι δεν ήταν καλεσμένη για να βγει στη σκηνή, ήταν καλεσμένη για να παρευρεθεί στο χώρο που έγινε στην αυλία, στο Λυκαβητό δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό ήταν το θέμα. Η άλλη το παρεξήγησε και σου λέει, αφού είμαι εγώ εδώ η Σταρούμπα, η μεγάλη, αξίζει. Πρέπει να αξίζω να ανέβω στη σκηνή. Δεν μπορεί να μπω εγώ εδώ πέρα μέσα και να μην βγω. Το θέμα ήταν λοιπόν ψωνίστικο για μένα. Ψωνίστικο. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να μην το αναφέρει καθόλου και να μην ασχοληθεί κανένας με αυτό. Απλά το είπε για να αναγκάσει τη Μαρίνα Σάτι στην επόμενη εμφάνιση που θα κάνει να την προγραμματίσει μέσα για να ζητήσει με αυτόν τον τρόπο συγγνώμη η Σάτι.
Αλλά όμως η Σάτι δεν είχε κανονίσει. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είχε κανονίσει η Σάτι να βγει μια γυναίκα στο Λυκαβητό και να λέει αξίζω, 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 αξίζω. Βέβαια. Και είναι εδώ πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι συνεργάτες θέλουν να προστατεύσουν τη Μαρίνα Σάτι, γιατί την προηγούμενη φορά με όλο αυτό που έγινε, πιο πολύ συζητήθηκε το act αυτό της Σαλακά, που είναι μια περσόνα, μια φιγούρα, όλοι την αποδέχονται, πολλοί όχι. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, τα περισσότερα ποιοτικά, που λέει... Ποιοτικά, σε ένα τέτοιο χώρο δεν κολλάει. Ναι. Δεν κολλάει, ναι. Τελείωσε, γεια. Μα με τα λεγόμενά της αυτή τη στιγμή στα story μας απέδειξε ότι όλα αυτά που λένε βλακίες. Η ίδια. Δεν λέει, κοιτάξτε τον καθρέφτη, αξίζεις. Προφανώς δεν άξιζες τώρα και δεν σε βάλανε μέσα. Δηλαδή. Αναγκάζεται να το πει. Ναι, ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε αναιρεί τα πάντα. Δηλαδή δεν μπήκε σε ένα χώρο και ήταν όλοι, επειδή εκπέμπει αυτοπεποίθηση, να υποκλίνονται. Οπότε δεν είσαι καλή σε αυτό που κάνεις. Αυτό είναι το θέμα. Σου λέω, με 2-3 story ανέρεσε όλα τα προηγούμενα βίντεο που ουσιαστικά μας συμβουλεύει να κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και να λέμε όλα αυτά. Το... Να μην πω τώρα, γιατί εγώ. Το θέμα αυτά είναι, με τα life coaching, το θέμα το είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν κάποια άτομα τα οποία είναι δίπλα σε ονόματα επίπεδου Σάτι. Γιατί κατά τα ψέματα, η Σάτι αυτή τη στιγμή αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιο, είναι στην κορυφή η κοπέλα. Και φάνηκε αυτό και από το Λυκαβητό πώς τον γέμισε και τι έκανε. Δεν μπορεί τώρα ποιοτικά, ας πούμε, να βγάζει κάτι τέτοιο. Να λέει αξίζω, αξίζω και ιστορίες τέτοιες. Δηλαδή, εντάξει, κάπου κάποια στιγμή πρέπει οι γραφικότητες να σταματήσουν. Τσιμψιλή το ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν την είναι ούτε καλεσμένη, νομίζω, πήγε στο ναι. Happy Day, αλλά ουσιαστικά το ξεκίνησε ως πλάκα. Πρέπει και λοιπόν, στο τέλος, πρέπει, λοιπόν οι γραφικότητες να σταματήσουν. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα γραφικά στοιχεία κάποια στιγμή να μείνουν στην άκρη. Και την Ελένη Λουκά, αν θυμάστε, στην αρχή τη βγάζανε σε όλα τα κανάλια για να κάνουν πλάκα. Και μετά η πλάκα αυτή εξελίχθηκε σε να δημιουργηθεί ένα σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα στη συγκεκριμένη γυναίκα που μέχρι και σήμερα πάει με πλακάτ και αρχίζει και φωνάζει και βουλιάζει. Επειδή μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά για την Σαλακά και είπα κάποια πράγματα, το ότι εγώ είμαι αρνητική σε αυτά και δεν τα πολύ πιστεύω, πάλι μου στείλατε ότι και στην Αμερική γίνεται και όταν είναι μέσα στο live coaching, το ότι όταν κάτι λες καθημερινά 100 φορές το πιστεύεις στο τέλος και πραγματοποιείται. Δηλαδή, παιδιά, να συνέλθουμε λίγο. Εντάξει, ωραίο το TikTok, ωραία η πλάκα, ωραία να γελάμε, αλλά από εκεί και πέρα είπαμε ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν όντως προβλήματα και σοβαρά προβλήματα, είτε έχει να κάνει με την εμφάνισή τους, είτε με την περιθωριοποίηση, είτε με τα ψυχολογικά τους. Και πηγαίνουν και πληρώνουν κάποια πρόσωπα, που δεν λέω ότι είναι συγκεκριμένοι, λέω κάποιοι τέλος πάντων οι οποίοι. Έλενα, πες το απλά και λαϊκά. Ναι. Όσο και να φωνάζεις αξίζω, 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 αν δεν δώσεις την προσωπική σου μάχη εκεί που πρέπει και όπως πρέπει, δεν θα κερδίσεις ποτέ τίποτα. Και εσύ λέγε σπίτι σου αξίζω, αξίζω, αξίζω. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αεροβλακίες. Το να πας ένα life coach, να κάτσεις να σε συμβουλέψει σε πράγματα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και το δέχομαι ότι υπάρχει. Αλλά η σοβαρή, όχι αυτά τα σοβαρά, ή το να συμβουλέψει να κάτσεις πράγματα σπίτι σου και να μείνουν σπίτι σου, ναι. Το να βγαίνει και να γελιοποιήσει ένα TikTok. Στα social media μέσα και να αρχίσει να λέει αξίζω! Αξίζω! Σας λέω αξίζω! Μην και ο μη πήγαινα τίποτα γιατί εγώ αξίζω. Εντάξει, τώρα τι έγινε, πέρασε. Ένας γραφικός τύπος γίνομαι. Και υπάρχουν και κάποια πρόσωπα που είναι ισορροπημένα, όπως ας πούμε και ο Λάγιος, που τον έχουμε δει ας πούμε σε κάποια προγράμματα και σε κάποιες εκπομπές. Όντως μιλάει ρε παιδί μου ισορροπημένα, δηλαδή δεν λέει τέτοιες βλακίες. Μα δεν θα πάει να βγει στον αέρα και να αρχίσει τα παλαβά του. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια. Μοναδική περίπτωση στον κόσμο, να ξέρετε. Είναι μοναδικός δηλαδή. Όταν κάποιος είναι της δουλειάς μέσα, ένας life coach ο οποίος είναι της δουλειάς, βλέπει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του και ανάλογα τον συμβουλεύει με τις δυνατότητες που έχει, με την ψυχική δύναμη που έχει και του ανοίγει το μυαλό για να μπορέσει να καταλάβει αυτό που του συμβαίνει, αν του συμβαίνει κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επιστήμονες στη δουλειά τους. Δεν κάνουν καραγκιοζηλίκια. Και ξέρουν να πούνε πράγματα για να βοηθήσουν τον άλλον. Όταν λοιπόν βγαίνει και ο άλλος φωνάζει να λέτε αξίζω, 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 αξίζω. Αυτό μπορεί να το πείτε σε κάποιον, να είναι μια συμβουλή πάρα πολύ καλή, σε κάποιον που έχει ανάγκη να το πιστέψει πρώτος. Δεν λέω όχι, αλλά όμως δεν είναι για να γίνει προς τα έξω με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο που βγαίνει προς τα έξω είναι μια γραφική κίνηση η οποία στους περισσότερους τουλάχιστον φέρνει γέλιο. Βρε Θοδωρή, αν πω εγώ και λέω εσύ. Αυτά που λέει η Σαλακά, είμαι πανέμορφη, είμαι κούκλα και όλος ο κόσμος είναι στα πόδια μου. Δεν θα γελάτε, δεν θα με πείτε ψωνάρα. Τι θα πείτε, την καημένη προσπαθεί να ισορροπήσει τα ψυχολογικά της.
Δεν είναι έτσι. Και μετά ξέρεις κάτι άλλο, ρε Έλληνα, βαρέθηκα, και αυτό δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη, μιλάω γενικώς τώρα. Βαρέθηκα να βλέπω στα social media μέσα να βγαίνουν άνθρωποι να δείχνουν δρομολόγιο ζωή σε κάποιου. Δηλαδή, έλα να σου δείξω όπως θα πρέπει να συμπεριφερθείς, πρέπει να κάνεις κτλ. Στα social media μέσα. Απευθύνεται σε 10 άτομα και σας είπα ότι κάθε ένας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Τελείως μοναδικός ο κάθε άνθρωπος. Που πρέπει ένας σοβαρός επιστήμονας να τον δει προσωπικά, να τον ακούσει και μετά να τον συμβουλέψει. Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνουν έτσι και να μιλάνε, λες και είναι ας πούμε αστρολογία. Κρυός λέει. Σήμερα θα πάρετε τηλέφωνο. 100.000 κρυοί ήταν να πάρουν το τηλέφωνο και περιμένανε στο κινητό τους. Δηλαδή αυτό είναι μια αληθιότητα που γίνεται στο παρελθόν και δεν μπορεί να συνεχιστεί τώρα με ένα άλλο τρόπο. Με ένα άλλο τρόπο. Ξέρετε ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα γύρω-γύρω αυτά που μας συμβαίνουν. Έχουμε τρομερά οικονομικά προβλήματα όλοι μας. Σκάει η ΔΕΗ και τραβάμε τα μαλλιά μας. Λέμε κάθε μήνα, αν Παναγία μου, πότε πέρασε ο μήνας και ήρθε πάλι η ΔΕΗ. Όλα αυτά σου δημιουργούν μια τρομερή ανασφάλεια. Κάποια στιγμή είσαι πάρα πολύ αδύναμος, έχετε στιγμή που είσαι πάρα πολύ αδύναμος και ακούς το κάθε ένα να σου λέει πες ότι τα λεφτά πρέπει να έρθουν, θα έρθουν, θα έρθουν, θα έρθουν. Και περιμένεις και δεν και έρθουν ποτέ, εάν δεν δουλέψεις. Εάν δεν δουλέψεις, έτσι, γιατί όλα και όλα αυτά με τα social παιδιά είναι πρόσχερα και αυτά με τα TikTok, αριστερά, Instagram κτλ. Βγαίνουν και πολλές κοπέλες οι οποίες έχουν απαιτήσεις και στο TikTok που κάποιες εταιρείες τις εμπιστεύονται και τους παίρνουν τα λεφτά για μία αρπαχτή, έτσι, γιατί δεν κάνουν κάποιο σωστά τη δουλειά τους, για μία αρπαχτή, κάνουν ελάχιστα views. Λένε οι επιχειρήσεις ότι συγγνώμη τώρα, σε πλήρωσα και μου έκανες ας πούμε 5.000 views π.χ. στο TikTok και σου λέει, α, η δουλειά μου το βίντεο που γύρισε. Α, εγώ τόσες ώρες έκανα για αυτό το βίντεο για να σου προωθήσω το, αυτό δεν με ενδιαφέρει πόσα views. Δηλαδή αυτό δεν είναι επαγγελματισμός, κάποια στιγμή είναι φούσκα. Δηλαδή και 100 ευρώ και 500 μετά δεν τα ξαναπάρεις. Άμα δεν είσαι. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, εδώ είναι ας πούμε ένα κέρδος το οποίο θα το έχεις για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι να έχεις μια βασική δουλειά και όντως, παιδιά, να εργάζεσαι. Δηλαδή, τα social εδώ που τα λέμε πολλές φορές είναι και λίγο αέρας. Δεν αυτό, πρέπει να τα εμπιστευόμαστε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι, εάν δεν βρέξεις κόλλο, δεν γίνεται δουλειά. Βέβαια. Εάν δεν υδρώσεις, δεν γίνεται δουλειά. Όλοι τώρα μάθανε περιεχόμενο. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις περιεχόμενο. Θέλει μια πορεία μέσα πράγματα, δηλαδή πρέπει να αποκτήσεις την εμπειρία σου, να αποκτήσεις πράγματα για να κάνεις τη δουλειά αυτή. Τώρα βγαίνει ο καθένας εκεί και αρχίζει και λέει life coach, κοινό coach, το άλλο coach, influencer, πουλάω προϊόντα, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο και δημιουργείται μια αστάθεια σε αυτή την αγορά που θα μπορούσε να είναι μια πολύ σημαντική αγορά για τους σοβαρούς επαγγελματίες του χώρου, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαροί μέσα σε αυτή τη δουλειά μέσα, έτσι. Και εκεί λοιπόν που δημιουργείται αυτή η φούσκα από τους imitation influencer, όταν σκάει η φούσκα παίρνει και τους καλούς μαζί. Και πολύ βασικό είναι να ξέρουν και τα μικρότερα παιδιά, οι μεγαλύτεροι εντάξει τα έχετε ζήσει και τα γνωρίζετε, επειδή τα περισσότερα ας πούμε χρήματα είτε στο TikTok δεν υπάρχουν εταιρείες από πίσω, μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδόν μαύρα. Το θέμα είναι να υπάρχει και κάποια, δηλαδή, κάποια βάση, να έχεις κάποια εταιρεία, να πληρώνεις τα ένσημά σου. Δηλαδή τα νέα παιδιά μαθαίνουν έτσι και στο τέλος θα πάνε 40 χρονών, θα έχουν 0 ένσημα, που σημαίνει ότι δεν θα πάρουν σύνταξη. Μαθαίνουν στα εύκολα, στην πρόσχερη επιτυχία, δηλαδή την προσωρινή επιτυχία. Και μετά δεν παίρνουν το σωστό δρομολόγιο. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε και λίγο παραπάνω και το μέλλον. Ό,τι κάνουν τα παιδιά είναι για το σήμερα. Δεν βλέπουν το αύριο. Αυτό είναι το κακό. Λενάκι μου. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ναι, γιατί. Το βαρύναμε. Όχι βαρύναμε. Απλά τα παιδάκια αυτά ονειρεύονται πώς θα βγάλουν λεφτά καθισμένοι σε μια καρέκλα. Δυστυχώς θα μάθουν στην πορεία μέσα, δεν είναι έτσι. Αλλά προσέξτε, δημιουργείται φούσκες που χτυπάνε και σοβαρούς επαγγελματίες. Αυτό να το προσέχετε. Έτσι. Αυτό είναι ασυγχώρητο λάθος. Εντάξει. Φεύγουμε από αυτό και να πάμε τώρα σε μια εκπομπή η οποία περιμένει πάρα πολλοί κόσμος πώς και πώς. Αλλά εν τέλει νομίζαμε ότι ήταν καλαμπούρι του καλοκαιριού. Λέμε δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να λέγεται νημού η εκπομπή. Δεν μπορεί να λέγεται νημού. Κι όμως κυρίες και κύριοι, νημού λέγεται η εκπομπή. Και με κάτι γράμματα να μετασυγχωρήσω. Ναι, ναι. Νημού λέγεται η εκπομπή και νημού βλέπω να γίνεται η εκπομπή αυτή. Βγήκε το τρέιλερ του Νίκου Μουτσινά, το οποίο δεν ξέρω, σε ένας άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε γιατί πρώτα απ' όλα ήταν αυτό το χ επάνω του. Το X, ναι. Το X, ναι. Εγώ το λέω ελληνικά, εσύ το λες αγγλικά. Λοιπόν, αυτό έχει επάνω σημαίνει ότι σε προκαλώ, θα δεις πράγματα τα οποία είναι για μετά τα μεσάνυχτα. Ναι. Από τη μία δείχνει ότι θα είναι πιο
πιο ελιστική εκπομπή. Σε συνδυασμό με τον ημού. Ναι, σε συνδυασμό με τον ημού. Με τη λοψή που θα πάει απέναντι, δεν ξέρω τι θα γίνει, την εκπομπή, πώς θα, αν θα τους ισοπεδώσει ή όχι. Να το προσέξουν αυτό πάρα πολύ, γιατί η Πέμπτη Παρασκευή, μου φαίνεται Πέμπτη, έχετε λοψή από απέναντι. Mm-hmm. Πέμπτη τουλάχιστον. Όχι, και την Παρασκευή έχει λοψή. Ποιο έρχεται, βρε. Έχει και Αρναούτογλου την Πέμπτη και η, πώς τη λένε, η Σομέντα, η, αυτή που ψάχνει τον κόσμο, η Νικολούλη. Νικολούλη, μπράβο. Ναι. ναι. Λοιπόν, οπότε λοιπόν... Περίμενε, κοίτα να σου πω. Εντάξει, ήταν πρωτότυπο το τρέλερ, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν βλακεία. Απλά είχε αυτό που λες εσύ, υπερίσχε αυτό με το X, το οποίο ήταν εμένα λίγο περίεργο. Δεν με απασχολεί το τρέλερ. Ναι. Εγώ εμένα δεν μου άρεσε το δεν τρέιλερ. Σου άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν με απασχολεί το τρέιλερ. Mm-hmm. Εμένα με απασχολεί τι θα κάνει. Βλέπω έναν ημού εγώ να μου έρχεται. Βλέπω το μεσημέρι να γίνεται βραδινό, το μεσημέρι να γίνεται βραδινό. Δεν βλέπω να έρχεται κάτι άλλο. Δεν βλέπω να έχει κάποια άλλη ιδέα. Πάλι με τη Βάνια. Πάλι αυτές τις αηδίες, τις παιδικές. Μην το πεις. Μην το πεις. Δεν κάνει να το πεις. Εγώ θα το πω, παιδιά. Όχι, έλα, μην το πεις. Εγώ θα το πω. Να σου πω, θα μου λες τι θα λέω, εγώ θα τα πω. Καλά, πες το. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε τη Βάνια, χαμογελαστή, ναι, πρόσχερη. Και έρχεται, παιδιά, σκάει στο Open. Εν τω μεταξύ, επειδή ήταν, τέλος πάντων, είναι μια κοπέλα η οποία κάνει μεταμορφώσεις, δεν την γνωρίζεις εύκολα. Ναι. Έρχονται κάποια παιδιά δίπλα μου, λέει, ποια είναι αυτή και έχει τέτοιο ύφος. Είχε ένα ύφος, παιδιά, ούτε καλημέρα έλεγε ούτε τίποτα. Καθόταν σε ένα τραπέζι, λες και ήταν η μεγαλύτερη στάρ που ήρθε στο Open. Και λέω, α, η Βάνια, λέω, είναι από το ναι. Μουτσινά, δεν θυμόμουν και το όνομά της. Παιδιά, ούτε χαιρέταγε. Δεν ξέρω, ενώ την έχει συνδυάσει με ένα κορίτσι το οποίο είναι πρόσχαρο, το οποίο είναι χαρούμενο, χαρίζει γέλιο, ότι είναι άνετη, ότι θα είναι πολύ ανοιχτή, ξαφνικά είδα ένα πρόσωπο το οποίο δεν το περίμενα, γιατί να ξέρετε πάντα σε τέτοιους χώρους, γενικά όποιος έρχεται και καλεσμένος είναι πάρα πολύ διάθετη, χαιρετάνε τον κόσμο, δηλαδή έχεις μια ευγένεια στα πρόσωπα που βλέπεις εκεί, γιατί υπήρχαν άσε μας, ας πούμε, άσε μένα. Οκ, okay, δεν υπήρχε λόγο να μας χαιρετήσει. Όμως, γενικά δεν μίλαγε. Καθόταν σε ένα τραπέζι με ένα ύφος περίεργο και μάλιστα τους έκανε και το σχόλιο, για να το κλείσω το ναι. θέμα, ήταν από όλους. Αυτή το έχει καβαλήσει το κανάλι. Είναι καβαλημένη πάρα πολύ. Τελεία και παύλα. Αυτό το σχόλιο το οποίο έγινε στο παρασκήνιο, στο κηλικείο επάνω του Όπεν. Ναι, ναι. Τελεία και παύλα. Εντάξει, ο Μουτσινάς πες οκ. Okay. Αλλά ο Μουσάνης δεν είναι έτσι. Ο Μουσάνης δεν ξέρω, είναι. Η Βάνια είναι οποία, αμαλάχια δηλώχη. Αυτό το πράγμα, παιδιά, θα βγει βραδιάτικα. Και ξεκίνησε από τώρα. Δεν την δυσποστάνε στο τρέιλερ. Εντάξει, μου έκανε λίγο Lady Gaga σε... Τι Lady Gaga, σε γελίο, σε γελιότητα. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα θα βγει βραδιάτικα και αυτοί νομίζουν ότι είναι μια φιγούρα την οποία περιμένουμε πώς και πώς. Δεν περιμένουμε τις μαλακίες, Μουτσινά. Θα γίνει νημού η εκπομπή σου. Στο λέω να το ξέρεις από τώρα. Πρόσεχε, Μουτσινά. Νημού σε βλέπω. Λοιπόν, αυτό θέλει. Το ζητάει μόνο ο οργανισμό του. Ζητάει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν πλάκα, παιδιά, του καλοκαιριού. Και εμείς κάναμε πλάκα και λέγαμε τον νημού, τον νημού, τον νημού κτλ. Λειψό έρχεται από απέναντι με Νικολούλη και Αρναούτογλου. Έχει να πέσει γέλιο με τον νημού. Θα το κάνουμε τον νημού. Να! Ακού τον νημού. Ναι. Τι. Θα σου βάλουμε και εσένα X. 3X. Δεν ξέρω πάντα τι θέλετε. Εμένα τουλάχιστον είναι στο YouTube. Αλλά να σου πω τι γίνεται όμως, Ρωσία Έλενα. Δεν μπορεί να άφησε αυτόν τον τίτλο. Δεν μπορεί να τα έχει κάνει τόσο μιμού αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μας περνάει για τόσο μαλάκες. Αυτός θα τον επέλεξε. Αυτός τον επέλεξε. Λοιπόν, δεν μπορεί να μας περνάει για τόσο μαλάκες. Δεν μπορεί δηλαδή να νομίζει ότι ο κόσμος είναι ηλίθιος και τον ημού είναι Νίκος Μουτσινάς, θα περάσει κτλ. Ναι, ναι, είναι Νίκος Μουτσινάς, αλλά όλοι θα λέμε: κοίταξε έναν ημού μπροστά μας που έχουμε. Έχει να πέσει γέλιο, τρολάρισμα του κερατά θα γίνει με τον ημού του Μουτσινά. Τον ημού του Μουτσινά θα λέμε. Τον ημού του Μουτσινά, κυρίες και κύριοι. Τον ημού της Βάνιας θα λέμε. Και της Βάνιας και του Μουτσινά και τον ημού του Αλφα. Πάμε μωρέ σε 7 ώρες. Τον ημού του Αλφα, κυρίες και κύριοι, έρχεται! 7 ώρες να τελειώσουν. 7 ώρες να τελειώσουν. Το Σαββατοκύριακο του Αντένα. Καταλαβαίνετε, εντάξει, λέει η τεχνική, βαράγανε ενέσεις για να μπορέσουν να συνέλθουν. Λέει, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, να είμαστε με τα μηχανήματα στην πλάτη και να πρέπει να τρέχουμε εμείς τον καθένα εδώ πέρα μπροστά για να κάνουμε ένα τρέιλερ και να έχουν την ανικανότητα
και να μην ξέρουν τι τους γίνεται. Είχαν πολλές διαφωνίες. Να πούμε ότι η πρώτη που έβαλε την είδηση ήταν η Τζόρτζια Σύριχα. Έτσι, μετά ρωτήσαμε κάποια πράγματα, θέα. Μάθαμε, υπήρχε, γενικά δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ ότι για να κάνουν να ολοκληρώσουν ένα τρέιλερ 7 ώρες, τι θα κάνουν στην εκπομπή, έτσι. Άκουσε, την ώρα που διάβασα εγώ από την Τζόρτζια Σιρίκα, η οποία το έβγαλε με story πρώτη, αυτό το θέμα, εγώ πήρα ένα δικό μου τηλέφωνο τεχνικό. Ναι, του λέω, πες μου ρε εσύ, του λέω, τι έγινε εκεί και τα λοιπά, και γυρνάει και μου λέει, Θοδωρή, δεν ξέρεις την Πινελίκη έχουν φάει. Αυτή η ιδέα πάει καλά, η εκπομπή από τον Πινελίκη που φάγαμε από το τρέιλερ. Τέτοιο Πινελίκη έχει πέσει. Όλοι οι τεχνικοί τους βρίζανε. Έχει το διάλογο από εδώ. Τι μας βρήκε με δάφτους και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε, έπεσε κατάρα στο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, από τους τεχνικούς. Ναι. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι περισσότερο να μάθεις, μωρέ, πέρα από αυτό, σου λέω, έπεσε κατάρα, τελείωσε. Όλοι οι τεχνικοί βαρέσανε μπιέλα. 7 ώρες, τι κάνατε, ρε, τον Μπεν Χουρ φτιάχνατε. Και μια και λέμε για 7 ώρες και Μπεν Χουρ και τα λοιπά. Σκηνικάρα φτιάξανε. Από τα καλύτερα σκηνικά που είχε ποτέ στη ζωή της η Λίτσα Πατέρα. Από τα καλύτερα σκηνικά στον Αντένα. Με το που μπήκε μέσα και το βλέπει, αυτό είναι θεϊκό. Αν μου το δίναν, λέει, αυτό ήταν βγαίνει στην ελεύθερη τηλεόραση, θα ήταν γαμάτα. Αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η γυναίκα μπήκε μέσα. Καθόλου διάθετη. Είδε το σκηνικό, έκατσε. Δεν έδωσε και μεγάλη σημασία για να βγάλει την πρώτη της εκπομπή, η οποία θα παίξει διαδικτυακά και μόνο. Η Λίτσα Αντένα Πατέρα. Plus, Αντένα κτλ. Στου Αντένα τα. Η Λίτσα media. Πατέρα. Η Λίτσα Πατέρα, το είπα, είπα. Η Λίτσα Πατέρα. Α, το είπες, δεν ναι. Η Λίτσα Πατέρα, η οποία Λίτσα Πατέρα είναι αδικημένη, παρόλα αυτά όμως δεν πουλάει την οικογένεια του Αντένα, δεν αφήνει την οικογένεια του Αντένα, στα στερνά δεν πάει πουθενά. Είχε μια καταπληκτική πρόταση από την Barking Well. Για να περάσει με πολύ καλά λεφτά και της δίνανε πάρα πολλά ατού στα χέρια της για να μπορέσει να αναπτυχθεί μέσα στην Barking Well. Και η γυναίκα αυτή αρνήθηκε, παρέμεινε στην οικογένεια του Αντένα. Απλά είναι, έδειξε, συγνώμη, ναι. Είναι ρομαντική. Είναι ρομαντική. Ναι, πες. ρομαντική, αλλά έδειξε στα γυρίσματα τη δυσαρέσκεια σαν να υποβαθμίστηκε ουσιαστικά που πήγε στο διαδικτυακό κανάλι, στο κανάλι Αντένα Plus. Δηλαδή, όταν έχεις να σου έχουν. Ελά, Θοδωρή, είσαι ρομαντική ή δεν είσαι. Το θέμα μα είναι. Όταν, να σου κάνω μια ερώτηση. Αρνήθηκε την Barking Well. Την αρνήθηκε. Έκατσε εκεί πέρα με αυτά που τη προτείνανε. Έκατσε. Είναι ρομαντική. Από εκεί πέρα τώρα θα είναι δύστροπη, θα είναι στεναχωρημένη, θα είναι εκεί, θα είναι το άλλο. Γιατί η οικογένεια που πιστεύει και δεν θέλει να την αφήσει, τη ρίχνει σε ογκιάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα το κάνει χειρότερο. Μα την έχει στον Κιάδα, τι να κάνει τώρα. Γιατί είναι εντάξει, Κιάδα. Θα γίνει αναπαραγωγή, ρε Θοδωρή. Ούτως ή άλλως. Τι αναπαραγωγή να γίνει, μωρέ, τώρα, αφού κλειδωμένα είναι τα site του. Ναι, είναι Αντένα Plus, παιδί, επιπληρωμή, όντως. Ναι, μα είναι κλειδωμένα όλα. Δηλαδή δεν μπαίνει μέσα πουθενά ελεύθερα. Ναι, να πληρώσει. Λοιπόν, εκτός και αν. Μπορεί στην υβριδική του Αντένα μπορεί να υπάρχει. Θα υπάρχει, ναι. Θα υπάρχει στην υβριδική. Ναι. Θα μπορείτε να δείτε, δηλαδή, άμα έχετε Smart TV, που περισσότεροι έχουν Smart TV, πατάς το κόκκινο κουμπάκι και μπαίνεις μέσα. Όταν λέμε ρίχνεις τον Κιάδα, γιατί Λίτσα Πατέρα είναι τέτοιο όνομα. Γιατί αν, ας πούμε, σου έλεγε ένα να πας στην υβριδική στον Αντένα Plus, θα κάνεις κολοτούμπες. Έτσι δεν είναι. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά μιλάμε για τη Λίτσα Πατέρα. Καταλαβαίνω τα παιδιά, θα το γράψουν γι' αυτό. Για τα αρνητικά σας σχόλια σας προλαβαίνω. Ναι, ναι. Παιδιά, όχι. Η Λίτσα Πατέρα είναι ένα όνομα το οποίο συνυπάρχει από την μέρα τη γέννηση του Αντένα μέχρι σήμερα. Έπρεπε να συμπεριφερθούν τελείως διαφορετικά. Έπρεπε να τους δώσουν κάτι στον αέρα του Αντένα κανονικά και με τον νόμο. Εδώ θα μου πείτε, η Άση Μπίλιου βγάζει εκπομπή στο. Και πολύ καλή. Mm-hmm. Βγάζει εκπομπή στο Σταρ. Γιατί λοιπόν να μην βγάλουν και μια εκπομπή στον Αντένα. Δεν βλέπω λοιπόν τον λόγο να μην το κάνουν αυτό. Τι ψάχνεσαι, εσύ ψάχνεσαι. Τι ψάχνεσαι. Κοιτάξτε, άμα πηδήξαμε τίποτα, τα έχουμε. Ναι, τα έχουμε περάσει όλα. Έχουμε περάσει όλα. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Ναι. Έχουμε και μια εξέλιξη. Η Χρύσα Φόσκολου εντέλει θα πάει στο πρωινό. Εντάξει, αυτό περιμένω. Στο Σαββατοκύριακο, ναι, στο Χαριτάτο. Και εγώ αυτό περιμένω, να σου πω την αλήθεια. Αρκεί βέβαια η Χρύσα Φόσκολου να ακολουθήσει το βηματισμό του Χαριτάτου και όχι να πάει να επιβληθεί η ίδια. Γιατί το θέμα είναι τώρα ποιος θα είναι ο πρώτος. Πρώτος είναι ο Χαριτάτος που έχει την εμπειρία. Δεν ξέρω, καμιά φορά οι γυναίκες είστε τρελές. Καμιά φορά έχετε μούρλα. Γιατί εγώ του έχω κάνει. Όχι, λέω οι γυναίκες. Σε εσένα βλέπω τις γυναίκες όλες τώρα. Εντάξει. Εγώ λίγο μιλάω το καημένο. Ναι. Τώρα τελευταία μιλάς λίγο. Ναι, είναι γεγονός. Ναι. Δεν σε ενοχλώ. Ναι, δεν με ενοχλείς καθόλου, να σου πω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
θέλω να σας υπενθυμίσω για μία φορά ακόμα, το www.grexpress.gr είναι το δικό μας site, το δικό μας blog αν θέλετε, στο οποίο ανεβάζουμε καθημερινά και τα βίντεό μας εκεί πέρα μέσα και πάρα πολλές ειδήσεις. Δηλαδή εδώ θα βρείτε το ζουμί από τη Showbiz, το ζουμί θα βγει και από τα βίντεο τα οποία παίζουμε. Επίσης, σήμερα ανέβασα τη συνέντευξη τύπου του 1997 με τον Ηλία Ψινάκη και τον Σάκη Ρουβά στο GR Express στο site μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάτε μέσα να το δείτε. grexpress.gr grexpress.gr, μην πάτε στο com γιατί είναι το πειραματικό μου site αυτό. Εκεί. grexpress.gr. Λοιπόν, επίσης, μια υπέροχη συνέντευξη του 1998 με τον Διονύση Σχοινά στο σπίτι του στα Βόρεια Προάστια. Είχα πάει, τον είχα βρει, μιλήσαμε 42 ολόκληρα λεπτά είναι η συνέντευξη αυτή. Άκοπη αμοντάριστη. Όπως άκοπο αμοντάριστη και με το ρουβά και το. Ήμουνα. Καμία 70. 67 κιλά ήμουνα. Σμόνο! Έγινε κάτι σημαντικό σήμερα στην εκπομπή. Τι? Δεν έτριξε η καρέκλα σου. Να πω την αλήθεια. Όχι, μην την πει. Μην το πει γιατί δεν είναι καλό για σένα. Δεν πει. Όχι, η αλήθεια είναι αλήθεια. Ναι, αλλά ο άντρας λαδώνει. Όχι η γυναίκα. Λάδωσε τη καρέκλα. Παιδιά, ναι, πήρε αυτό το που έχει μπροστά και έριξε και σταμάτησε. Εντάξει. Λοιπόν, να θυμόστε πάντα και το site μας, το οποίο θα σας κρατάει στην τροφιά. Άμα τελειώσει το βίντεο, μπείτε στο site μας μέσα, θα βρείτε αξιόλογες ειδήσεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Α! Και μωρέ, δεν το έχω πει αυτό. Τι? Στο site μας μέσα υπάρχει το GR Express Radio, το οποίο παίζει 24 ώρες το 24ωρο μόνο μπαλάντες. Ξένα τραγούδια, όχι ελληνικά. Mm. Μόνο μπαλάντες. Μόνο μπαλάντες. GR Express Radio. Μόνο στο grexpress.gr. grexpress.gr. Μπείτε και άμα θέλετε αφήστε λοιπόν και στο κινητό παίζει, παντού παίζει, αφήστε λοιπόν και απολαύστε μουσική, κοιμηθείτε το βράδυ ακούγοντας το GR Express Radio. Παιδιά, πραγματικά έχω βάλει μέσα χίλιες μπαλάντες, προς το παρόν χίλιες, δεν θα βάλω κι άλλες, χίλιες μπαλάντες είναι οι καλύτερες όλων των εποχών. Και να ακούτε και τα βιντεάκια μας. Την ώρα που θα κοιμάστε, εκεί που θα. Που θα γκαζόμουν εγώ. Να πετάξει. Τι είπε πάλι αυτός ο βλάκας εκεί. Ναι, και τα λοιπά. Λοιπόν. Σήμερα είσαι. Οι οϊκάδες έχουν. Ποιοι έχουν αυτό. Κάποιοι στο εξωτερικό είναι. Δεν ξέρω. Η αστυνομία στο εξωτερικό έχει. Η αστυνομία, η ΕΣΑ είχε. Ναι. Και τα λοιπά. Στρατιωτική αστυνομία. Πάμε σιγά-σιγά. Γιατί δεν να φύγουμε. Το site, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Α, και κάντε follow στο YouTube, παιδιά. Subscribe. Όχι follow, subscribe. Ναι, 16 μήνανε για να πάμε στου 50.000. Εδώ θέλω να σας πω ότι το site είναι το νέο μας παιδάκι, εγώ το λατρεύω πάρα πολύ και θέλω να σας πω ότι πλέον μια φορά την εβδομάδα θα μαζεύει η Έλενα τα πάντα της εβδομάδος και θα τα σχολιάσει με τον δικό της τρόπο, η Έλενα. Μετά τις 16 θα ξεκινήσουν. Μετά τις 16 θα ξεκινήσουν οι εκπομπές. Λοιπόν, επίσης, σιγά σιγά πλέον θα μπούμε στη διαδικασία να βγάζουμε και δικές μας ειδήσεις. Προς το παρόν βγάζω προς τα έξω το αρχιακό μου υλικό. Βγάζω πράγματα τα οποία είναι και της επικαιρότητας. Γιατί ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε για το θέμα της πράσινης γραμμής και της Κύπρου του 1997. Οπότε λοιπόν για αυτό το λόγο έβγαλα για αυτό τη συνέντευξη τύπου. Είσαι έτοιμη να φύγουμε? Μανέτοι. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye bye.